για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις μνημονιακές πολιτικές. Και έλεγα τότε ότι το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο στην πραγματικότητα δεν αποτελεί παρά συμπίκνωση μιας άλλης αντίθεσης παρούσας όχι μόνο στην Ελλάδα ή στις άλλες χώρες που ήταν σε προγράμματα, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη, γενικότερα στον καπιταλιστικό κόσμο, θα λέγει κανείς. Αυτή είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε πολιτικές νέου φιλελευθερισμού και στην παλιά ρύθμιση, την μεταπολεμική, αυτόν τον ιστορικό συμβιβασμό που τον ονομάζουμε συνήθως ως πολιτικές κοινωνικού κράτους. Δεν είναι μόνο στο επίπεδο της αναδιανομής ή των κοινωνικών υπηρεσιών, των συντάξεων, του λεγόμενου κοινωνικού μισθού που εκδηλώνεται αυτή η σύγκρουση. Εκδηλώνεται ιδίως στον τομέα της παραγωγής με την αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη γενικότερη εξασθένιση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Γιατί τι ήταν το κράτος πρόνοιας, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, η ευρωπαϊκή εκδοχή του καπιταλισμού? Ήταν σύστημα της αγοράς, καπιταλισμός, αλλά καπιταλισμός ρυθμισμένος με πολιτικές, δημοκρατικές, κοινοβουλευτικές διαδικασίες και με βασικά εργαλεία, το ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο και τα κοινωνικά δικαιώματα. Όταν πολύ σωστά, όπως είπε ο Πάνος, από τη δεκαετία του 70 άρχισε αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός των μεταπολεμικών δεκαετιών να αποδομείται, βρεθήκαμε μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δεν τη ώρα τώρα να αναλύσουμε γιατί έγινε αυτή η διαδικασία αποδόμησης. Ήταν ένα άθροισμα και αντικειμενικών και υποκειμενικών αιτίων. Βασικές αντικειμενικές αιτίες ήταν ότι με τις νέες τεχνολογίες, ειδικά της πληροφορικής, επιταχύθηκαν οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα η κινητικότητα του κεφαλαίου. Όχι μόνο στην παραδοσιακή εκδοχή, φεύγει μια βιομηχανία από την Ευρώπη, πηγαίνει στο Βιετνάμ, φεύγει από την Ελλάδα, πηγαίνει στη Βραζιλία, και αυτό συνέβη. Αλλά με την ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, που είναι εικονικό και που δεν έχει στην πραγματικότητα έδρα, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και η εξαφάνιση του αντίπαλου δέους που αυτά αντιπροσώπευαν, η εμφάνιση της πιο επιθετικής ιδεολογίας των αγορών, ο νεοφιλελευθερισμός, αποτελεί πλευρές της υποκειμενικής διάστασης, όπως και αυτά που πάλι σωστά ανέφερε ο Πάνος, η εξασθένιση των παραδοσιακών μηχανισμών έκφρασης εργατικής τάξης, συνδικάτα, αλλά και στη Δυτική Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Μάλιστα, ειδικά στην Ευρώπη, υπήρχε μια μετάλλαξη τη δεκαετία του 80 και μετά των σοσιαλιστικών κομμάτων σε μια ουσιαστικά ταύτιση με τον νεοφιλελευθερισμό. Ήδη και πριν από λίγο καιρό δεν είχε διαφορά αν στις κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν καθαρό αίμα δεξιά νεοφιλελεύθερα κόμματα ή συνασπισμοί με τους σοσιαλδημοκράτες. Και αντίστοιχη τάση μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού είχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδικασίες απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που στην Ελλάδα τις ζήσαμε πιο έντονα από άλλες χώρες, γιατί στην Ελλάδα αυτές οι πολιτικές ήταν συμπυκνωμένες και πολύ πιο άγριες από την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι παρούσες και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπουμε να καταραίουν τα πολιτικά συστήματα και σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μετριότερη ένταση και στη Γερμανία βλέπουμε παρόμοιες τάσεις. Δεν είναι μόνο η άνοδος των ανισοτήτων. Σε ιδανικές συνθήκες η αγορά μπορεί να νομιμοποιεί τις ανισότητες ως φυσικά παραγόμενα του αόρατου χεριού. Όταν όμως είναι ορατές συγκεκριμένες πολιτικές που ανατρέπουν προηγούμενες, για παράδειγμα, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής στον ΟΣΑ μέχρι και τη δεκαετία του 80 ήταν κατά μέσο όρο στο 60%, τώρα είναι στο 30%. Αυτό δεν είναι κάποιο αόρατο χέρι
της αγοράς, αυτή η μείωση, αυτή είναι σαφής επιρροή των πολιτικά και των οικονομικά ισχυρών. Δεν είναι όμως, επαναλαμβάνω, μόνο η έκρηξη των ανισοτήτων, είναι η διαρκής πτώση του βιωτικού επίπεδου της μεσαίας τάξης, η συρρήκνωσή της, η ακριβώς αντίστροφη τάση από αυτή που επικρατούσε τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που δημοσίευσε το Μάιο πέρσι, λέει το αυτονόητο ότι είμαστε η πρώτη γενιά Ευρωπαίων μεταπολεμικά που φοβάται ότι τα παιδιά μας θα έχουν χειρότερη ζωή από τη δική μας. Και ακριβώς επειδή αυτές οι πολιτικές έχουν ονοματεπώνυμο, υπάρχει μια αισθηκτώδης απόρριψή τους. Ακριβώς επειδή στις περισσότερες χώρες αυτή η απόρριψη είναι αισθηκτώδης, δεν εκδηλώνεται πάντοτε από τα αριστερά, ούτε καν συνήθως. Έχει μεγάλη σημασία ποια πολιτική δύναμη θα δώσει απάντηση σε αυτή την αισθηκτώδη απόρριψη. Εμείς είμαστε τυχεροί, ακριβώς γιατί μπορέσαμε να αποτελέσουμε την εναλλακτική λύση σε αυτή την κρίση. Σε άλλες χώρες βλέπουμε την άνοδο όχι μόνο δυνάμεων της ακροδεξιάς, αλλά και ενός ταυτωτικού λόγου, ακριβώς γιατί όταν δεν επισημαίνονται οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, αναζητούνται πάντοτε από ιδιοπομπή τράγη. Είχαμε αυτή την ιστορική εμπειρία στο Μεσοπόλεμο του προηγούμενου αιώνα, όταν μπροστά στην έκρηξη της ανεργίας και στην συρρήκνωση της μεσαίας τάξης στη Γερμανία, ο αποδιοπομπέος τράγος βρέθηκε στο πρόσωπο του Εβραίου. Ο άλλος τώρα είναι προφανώς ο μετανάστης και ο πρόσφυγας. Και γι' αυτό βλέπετε το παράδοξο να υπάρχει αντίδραση στους πρόσφυγες εκεί που δεν υπάρχουν πρόσφυγες. Στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στα ανατολικά κρατήδια της Γερμανίας. Άρα, το δίπολο πρόοδος συντήρηση είναι στην πραγματικότητα πάλι δίπολο άμυνας απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και προβολή αυτών των αξιών που έκαναν την Ευρώπη κοινωνική. Και ακριβώς για αυτό το λόγο και στην Ευρώπη η επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι μια νέα προοδευτική συμμαχία που θα επιτρέψει μέσω της συνεργασίας με συγκεκριμένες προγραμματικές διαδικασίες της αριστεράς, εκείνης της σοσιαλδημοκρατίας που αντιλαμβάνεται ότι η ταύτισή της με τον νεοφιλελευθερισμό οδηγεί στην πασοκοποίηση, δηλαδή στην εξαέρωσή της, και των δυνάμεων της οικολογίας. Και προφανώς, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, αντίστοιχες είναι και οι διλημματικές προϋποθέσεις και το πρόταγμα για τη δημιουργία μιας παρόμοιας συνεργασίας. Προφανώς βέβαια, εφόσον βρούμε συνομιλητές, γιατί όσο στο χώρο ό,τι απέμεινε από το παλιό Πασόκ κυριαρχούν δυνάμεις που βλέπουν ως στρατηγικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, δεν είναι εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μακεδονικό. Η αριστερά ήταν πάντα πατριωτική δύναμη. Ειδικά στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Πάτρια ούμου έρτε, πατρίδα ή θάνατος, ήταν και το σύστημα της Κουβανικής Επανάστασης. Άρα εμείς, όχι μόνο επειδή είμαστε δύναμη που δεν θέλει το τέλμα και τη διαιώνιση καταστάσεων, το έχουμε αποδείξει και σε άλλα θέματα της εσωτερικής πολιτικής, από τους δασικούς χάρτες μέχρι το κτηματολόγιο. Θα το αποδείξουμε και συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θέλαμε απλώς να παραδώσουμε το μακεδονικό στον επόμενο. Γιατί έπρεπε να το λύσουμε? Διότι ξοδεύαμε πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο που έπρεπε και πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκεί που κυρίως έχουμε τα εθνικά θέματα, στις διαφορές με την Τουρκία, για το Κυπριακό και για το Αιγαίο. Και επίσης γιατί ήταν ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει ήδη λυθεί από τη δεκαετία του 90. Δεν έχει ούτε την περιπλοκότητα ούτε τη σύγκρουση συμφερόντων που έχουν άλλες πλευρές των εθνικών μας ζητημάτων. Άλλωστε, ο ίδιος ο αείμνηστος ο Μητσοτάκης είχε πει ότι από το 92 θα μπορούσε να έχει λυθεί, αν δεν υπήρχε αυτή η αντίθεση της τότε ακροδεξιάς πτέρυγας που αναβίωσε μετά και που εκφραζόταν και τότε και τώρα από τον κύριο Σαμαρά.
Πώς μπορεί να λυθεί ένα παρόμοιο θέμα? Εξασφαλίζοντας σε κάθε πλευρά αυτό που θεωρεί ότι είναι το πιο σημαντικό για αυτήν και χωρίς καμία πλευρά να προχωρήσει σε παραχώρηση ουσιωδών εθνικών του συμφερόντων, με πλήρη αντίληψη όμως ότι κάθε συμφωνία, εκτός από αυτή που προκύπτει από έναν πόλεμο, έχει πάντα χαρακτήρα συμβασμού. Ακόμα και οι συμφωνίες που προκύπτουν μετά από πόλεμο, εάν ο νικητής θελήσει να επιβάλλει το 100% των συμφερόντων του στον ιτημένο, καταλήγουν στο να γεννήσουν νέο πόλεμο. Αυτή είναι η περίπτωση της συνθήκης των Βερσαλιών, όπου οι σύμμαχοι ταπείνωσαν τη Γερμανία για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις το αυγό του φιδιού να εκολαφθεί ξανά και να έχουμε πόλεμο ουσιαστικά μετά από 20 χρόνια. Τι ήταν για μας κεντρικά ζητήματα σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Πρώτα-πρώτα, άμεσος στόχος ήταν, όπως είπαμε, να εξασφαλίσουμε σταθερότητα στα βόρεια σύνορά μας. Όχι μόνο για να μην έχουμε ροές προσφύγων από μια κατάρρευση του γειτονικού μας κράτους, αλλά και γιατί, στο κάτω-κάτω να τα σκεφτείτε, έχουμε συμφέρον σε μια σταθερή γειτονική δημοκρατία με τα χαρακτηριστικά που έχει η Σεβέρνα Μακεδονία, όπως θα πρέπει να συνηθίσουμε να τη λέμε, η Βόρεια Μακεδονία. Θα ήταν πολύ χειρότερα για τα συμφέροντα της χώρας μας εάν δίναμε τροφή σε εθνικισμό άλλου είδους και είχαμε μια μεγάλη Αλβανία και μια μεγάλη Γερμανία μετά από διαμελισμό του κράτους αυτού τύπα. Αλβανία τη Βουλγαρία ήθελα να πω, δεν ξέρω τι είπα. Έπρεπε να λυθεί το ζήτημα του ονόματος με ένα συμβιβασμό. Το πιο δύσκολο πράγμα για την άλλη πλευρά ήταν αυτό. Γιατί 140 χώρες είχαν ήδη αποδεχθεί την ανομασία τους στη συνταγματική, γιατί το Σύνταγμά τους προσδιορίζε ότι στις διεθνείς σχέσεις χρησιμοποιείται η συνταγματική ονομασία Μακεδονία σκέτο, απλώς. Και γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω περίπτωση που να δέχθηκε χώρα να αλλάξει όνομα μετά από πίεση τρίτης άλλης χώρας και ως αποτέλεσμα διεθνούς συνθήκης. Μερικοί αναφέρουν ως ένα ιστορικό προηγούμενο την Αυστρία μετά την κατάρρευση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, που αρχικά θέλει να ονομαστεί Γερμανική Αυστρία. Εκεί όμως δεν υπήρχε ουσιαστικά πίεση από άλλο κράτος, αλλά από ένα κλίμα απόψεων που δεν ήθελαν να θρέψουν ένα ενδεχόμενο αλυτρωτισμό αυστριακής εκδοχής. Επίσης, δεν θα πρέπει να κοροϊδεύουμε ούτε τους εαυτούς μας, ούτε το διεθνή περίγυρο. Η συμφωνία έπρεπε να ισχύει απέναντι σε όλους αυτοί που θα κάναμε για το όνομα. Το περίφημο Erga Omnes. Και για να έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας, θα έπρεπε να συνοδεύεται και από συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν τα θέματα, σύνθετη ονομασία με ένα προσδιορισμό που δεν μπορούσε παρά να περιέχει τον όρο Μακεδονία, αλλιώς ενδεχομένως να μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κάτι άλλο δεκαετία του 90. Μετά από την ενδιάμεση συμφωνία, όταν ήδη είχαμε αποδεχθεί ακόμα και για την προσωρινή ονομασία να περιέχεται όρος αυτός, όταν η μεγάλη πλειονότητα των χωρών του ΟΗΕ είχαν αποδεχθεί την ονομασία της συνταγματική. Και άλλωστε αυτό ήταν τόσο κοινά αποδεκτό που από το ουσιαστικά από το 1995 και την ενδιάμεση συμφωνία, αλλά με πανηγυρικό τρόπο από το 2007 και μετά, ήταν κάτι που θεωρούταν δεδομένο. Αυτή ήταν η εθνική θέση. Σύνθετη ονομασία, Erga Omnes, μολονότι, όπως είπε ο Νίκος Κοτζιάς στη Βουλή, αυτό το ερμήνευαν πολύ πιο ελαστικά και ήπια από εμάς προηγούμενες κυβερνήσεις. Άλλες θεωρούσαν ότι το Erga Omnes αφορά μόνο τη διεθνή διάσταση και όχι την εσωτερική. Άλλοι ακόμα και στη διεθνή διάσταση θεωρούσαν ότι αφορά μόνο τους διεθνείς οργανισμούς και όχι τις διμερείς σχέσεις των κρατών. Και εμείς προσθέσαμε σε αυτό κάτι που δεν υπήρχε, την ανάγκη να αλλάξει το Σύνταγμα, ακριβώς για να έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας η λύση αυτή. Τι ήθελε η άλλη πλευρά? Στοιχεία που προσδιόριζαν την ταυτότητά της. Εδώ θέλω να προσέξετε κάτι, γιατί προσπαθούν από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, σε λήψη πραγματικών επιχειρημάτων, να δημιουργήσουν μια λαθροχειρία. Δεν αναγνωρίζει μακεδονικό έθνος, ούτε μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση καν η διεθνής συνθήκη που υπογράψαμε.
αναγνωρίζει ηθαγένεια στο γειτονικό κράτος και γλώσσα. Δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα περισσότερο από την αναφορά της γλώσσας του κράτους αυτού ως μακεδονική, για τους εξής λόγους. Την αμέσως μεταπολεμική περίοδο, όταν η ελληνική εθνικοφροσύνη θεωρούσε ότι ο βασικός εχθρός προς το βορρά ήταν η Βουλγαρία, όπως ακριβώς έγινε και με τους Πομάκους, που τη γλώσσα τους, μια κλασική βουλγαρική διάλεκτο, ουσιαστικά θέλανε να τη χαρίσουν στους Τούρκους, θεωρώντας ότι είναι νατοϊκός σύμμαχος. Αντίστοιχα και στην περίπτωση των σχέσεων με την Ιουγκοσλαβία, θεωρώντας ότι ο Τίτο ήταν πιο αξιόπιστος σύμμαχος απέναντι στη Βουλγαρία, που ήταν πλήρως ενταγμένη στο στρατόπεδο το σοσιαλιστικό της Σοβιετικής Ένωσης, η εθνικόφρονο δεξιά δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδεχθεί την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Είναι, την ανέφερα και στη Βουλή, γνωστή τοποθέτηση του Αβέροφ το Σίτσα, του αείμνηστου αυτού ηγέτη της εθνικόφρονας δεξιάς, το 1959, που έλεγε ότι στα Σκόπια μιλείται μακεδονική, που έχει γραμματική και συντακτικό, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ανάλογα, και μάλιστα με πιο πανηγυρικό τρόπο, αποδέχθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1977, στην περίφημη αυτή συνθήκη για τα τοπονύμια. Εκεί θα έχετε ακούσει να λέγεται, ας πούμε από τον κύριο Μπαμπινιώτη, ότι δεν ήταν αντικείμενο της συζήτησης τι είδους γλώσσα είναι, αν είναι σλαβική ή αν δεν είναι η μακεδονική. Αυτό είναι αληθές. Το αντικείμενο της διάσκεψης ήταν να προσδιοριστούν τα αλφάβητα βάσει των οποίων θα μεταγράφονταν στο λατινικό αλφάβητο τοπονύμια που χρησιμοποιούσαν άλλες γλώσσες. Άλλωστε δεν είναι επιστημονικό σύλλογος ο ΟΗΕ για να προσδιορίζει τι είδους γλώσσα είναι καθεμία. Για χρηστικούς λόγους γίνονται αυτές οι διεθνείς διασκέψεις. Και τι αποδεχθήκαμε εμείς? Ότι στη γειτονική τότε ενιαία Ιουγκοσλαβία υπάρχουν δύο γλώσσες, σερβοκροατική, Σέρβοι και Κροάτες μιλάνε την ίδια γλώσσα, και μακεδονική, απλώς μακεδονική, όχι σλαβομακεδονική. Και όταν αργότερα, 2007 και 2012, κυβερνήσεις της Δημοκρατίας προσπάθησαν να βάλουν αστερίσκους σε αυτή την αναγνώριση, αυτό πια δεν ήταν δυνατό. Ακόμα και αν θέλαμε λοιπόν, και προς το τέλος θα σας πω γιατί νομίζω δεν θα έπρεπε να θέλαμε, αμέσως μετά δηλαδή θα σας το πω, δεν θα ήταν δυνατόν να επανέλθουμε σε ένα θέμα που η ελληνική διπλωματία με ευθύνη ακριβώς κυβερνήσεων ομοιόχρωμων με αυτούς που σήμερα διαμαρτύρονται το είχαν αποδεχθεί. Στα ζητήματα της ταυτότητας τώρα. Μπορούμε να αρνηθούν ότι έχουν ταυτότητα? Όχι. Κάθε λαός έχει μια ταυτότητα ιστορικά που τη διαμορφώνει. Πού μπορούσαμε να έχουμε αντίρρηση? Να μην θέλουν στην οικοδόμηση της δικής τους ταυτότητας να σφετερίζονται χαρακτηριστικά της δικής μας ιστορικής ταυτότητας. Να ξεχωρίσει δηλαδή με σαφήνεια ότι το δικό τους κομμάτι της γεωγραφικής περιφέρειας της Μακεδονίας δεν έχει καμία σχέση ούτε με την αρχαία ιστορική Μακεδονία, ούτε με την ελληνική Μακεδονία. Γιατί, και αυτό το ξέρουμε ήδη από ομιλίες του Τρικούπη, είχε γίνει γενικά αποδεκτό και πριν από τις συμφωνίες που έκλεισαν τους Βαλκανικούς πολέμους, ότι η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας ήταν διαφορετική από την εθνικά, την ιστορική μάλλον ελληνική Μακεδονία και περιλάμβανε τρεις περιοχές. Νότια με αμυγές εθνικό ελληνικό στοιχείο, εθνοτικό ελληνικό στοιχείο, μια ενδιάμεση περιοχή όπου επικρατούσε το ελληνικό στοιχείο στις πόλεις, το σλαβικό στην Ήπεθρο, και μια βορειότερη που το εθνοτικό ελληνικό στοιχείο δεν ήταν ιδιαίτερα παρόν. Μετά τις Βαλκανικούς πολέμους, μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, αυτή η εθνοτική πραγματικότητα μεταμορφώθηκε στην καταμερισμό της γεωγραφικής Μακεδονίας, στην ελληνική Μακεδονία που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, 51%, ένα μικρό κομμάτι, πολύ μικρό, που πήγε στην Αλβανία, ένα ποσοστό γύρω στο
20% που πήγε στην Σεβέρνα Μακεδόνια και ένα άλλο ποσοστό που πήγε στη Βουλγαρία. Ξαναλέω λοιπόν, αυτό που έπρεπε επίσης να προσδιορίσουμε στη συμφωνία δεν ήταν να αρνηθούμε να έχει ταυτότητα, να έχει δηλαδή δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού ένας γειτονικός λαός. Κάθε λαός που διεκδικεί την οργάνωσή του σε κράτος έχει ταυτότητα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να είναι σαφές ότι είναι μια ιστορία πάνω στην οποία βασιζόταν αυτή η ταυτότητα ενός σλαβικού λαού που δεν έχει σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία, δεν έχει σχέση με την ελληνική Μακεδονία. Αυτό λοιπόν προσδιορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 7 της Συμφωνίας. Η αλχημία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, η λαθροχειρία, είναι ότι την αναφορά στο nationality, στην ηθαγένεια δηλαδή που έχει αυτό το κράτος, η Νέα Δημοκρατία θέλει να το εμφανίσει σαν τάχα αποδοχή από μεριάς μας μιας μακεδονικής εθνότητας. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, αν έχετε διαβατήριο, αν έχετε μια ταυτότητα μαζί σας, αν βγάλετε την ταυτότητά σας και κοιτάξετε αριστερά από τη φωτογραφία, εκεί που λέει στα ελληνικά ηθαγένεια, μεταφράζεται στα αγγλικά nationality. Γιατί αυτό είναι ο νομικός όρος. Αυτό είναι ο όρος που προσδιορίζει το δεσμό που έχει ένα κράτος με τους πολίτες του. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η συμφωνία ως προς τα ουσιαστικά της χαρακτηριστικά. Ως προς τα διαδικαστικά της χαρακτηριστικά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Μας λένε ότι δώσατε πολλά, δεν πήρατε τίποτα. Η συμφωνία προβλέπει ότι θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν η άλλη πλευρά έχει ουσιαστικά εκπληρώσει τη βασική της υποχρέωση, που είναι η αλλαγή του συντάγματος. Μόνο τότε θα έρθει στη Βουλή προς κύρωση και η συμφωνία σε ό,τι μας αφορά και η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, που είναι αυτό που βασικά επιδιώκει. Γιατί αυτό που θα γίνει τις ερχόμενες μέρες δεν είναι η ένταξη της Σεβέρνα Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, αλλά η αποστολή μιας πρόσκλησης υπό την αίρεση της αλλαγής του συντάγματός τους. Αρκετά μίλησα για το μακεδονικό, αλλά νομίζω θα έχετε και άλλες ερωτήσεις και μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Αυτή την βούλησή μας να ολοκληρώσουμε μεγάλες τομές θα την προωθήσουμε και με τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπου τους άξονες της, ξέρετε, τις έχει προσδιορίσει ήδη ο Πρωθυπουργός σε αυτή την πολύ σημαντική ομιλία του στα προπήλαια της Βουλής το 2016. Μίλησε για 4 άξονες. Την ανάγκη πρώτα-πρώτα να προσαρμοστεί η αρχιτεκτονική του πολιτεύματος στις μεγάλες αλλαγές που έχει επιφέρει κατάρρευση του παλιού πολιτικού συστήματος, δηλαδή απλή αναλογική, μία σειρά από αλλαγές βελτίωσης της ικανότητας της Βουλής να ελέγχει την κυβέρνηση, πρώτος άξονας. Ένας δεύτερος άξονας σχετικός με την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, ειδικά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ένας τρίτος άξονας σχετικός με την προστασία του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, των ελευθεριών. Ένας τέταρτος για τη διακριτότητα ρόλων κράτους και εκκλησίας, με την έννοια της εφαρμογής και της ευαγγελικής ρήσης, αν θέλετε, τα του Κέσσερος το Κέσσερι, τα του Θεού το Θεό. Μπορώ, αν θέλετε, να απαντήσω ορισμένες ερωτήσεις για το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών του Πρωθυπουργού τότε. Προφανώς θα γίνει και μια νέα συζήτηση εν ώψη του επίσημου ανοίγματος του κεφαλαίου αυτού, μετά και την ολοκλήρωση του διαλόγου που έγινε. Ξέρετε ότι θέλαμε αυτή η συζήτηση να ξεκινήσει όταν έχει προηγηθεί μια συζήτηση με την κοινωνία στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, της οποίας προέδρευε ο φίλος και συνάδελφος Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Κλείνω γιατί, με αυτό που σας υποσχέθηκα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γενικά στην Ευρώπη, αυτοί που είναι πάνω και που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας, δεν μπορούν πια να κυβερνήσουν όπως παλιά. Ακριβώς γιατί αυτοί που είναι κάτω δεν θέλουν πια να κυβερνούνται όπως πρώτα.
Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ενστικτόδης άποση των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού και γιατί αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, κανείς δεν τις αποδέχεται πια ως μια χωρίς εναλλακτική λύση επιλογή, ως αναγκαστική, τάχα ως μια φυσική καταστροφή. Αυτό ακόμα και στο επίπεδο των ελίτ έχει γίνει κατανοητό. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην ακμή της κρίσης είχε τεθεί ως στόχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο λεγόμενος χρυσός κανόνας, δηλαδή να υπάρχει απαγόρευση ελλημάτων ακόμα και σε καιρούς κρίσης, να μπει μέσα στα συντάγματα των εθνικών κρατών. Αυτό κανείς πια δεν το θυμάται. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει λαός που θα δεχόταν τη συνταγματοποίηση αυτή του νεοφιλελευθερισμού που είχε γίνει σε επίπεδο συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το δεχτεί στα συντάγματά του. Για άλλα πράγματα συζητάμε τώρα. Υπάρχει ένας άλλος λόγος που είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος γιατί είμαι στην Ελλάδα. Ο βασικός αντίπαλός μας, η δεξιά, συστηματικά ποντάρει στο μαύρο, στην καταστροφή δηλαδή της χώρας, για να γυρίσει στην εξουσία. Και αυτό νομίζω είναι ορατό στο μέσο πολίτη. Ακόμα και σε αυτούς που θα περιμέναν περισσότερο από εμάς και είναι απογοητευμένοι από εμάς. Τι εννοώ ότι ποντάρουν στο μαύρο? Ο αρχικός σχεδιασμός, αυτό που είπε ο Πάνος προηγουμένως, να ζητήσουν μια δίμηνη παράταση του προηγούμενου προγράμματος, για να τελειώσουν τα λεφτά, να χρεοκοπήσουμε, να μας δαχτυλοδείξουν σε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα, ή τον αρχικό σχεδιασμό. Μετά, όλα τα σενάρια της αριστερής παρένθεσης βασίζονταν στην αποτυχία μας να τα βγάλουμε πέρα. Να τα βγάλουμε πέρα με την πρώτη αξιολόγηση, να τα βγάλουμε πέρα με τις επόμενες. Τώρα ουσιαστικά είχαν ποντάρει όλα τα χρήματά τους στην περικοπή των συντάξεων. Όπως είχαν ποντάρει πάλι όλα τα χρήματά τους στην ενεργοποίηση του κόφτη. Άρα, ένας από τους λόγους που πρέπει να αισθανόμαστε αισιοδοξία είναι γιατί ο αντίπαλός μας δεν τολμά να προωθήσει το πραγματικό του πρόγραμμα. Ακριβώς γιατί θα ήταν αποθητικό για τον ελληνικό λαό. Και πού ποντάρει? Στη δική μας αποτυχία. Πού είναι? Στο χέρι μας. Καταρχήν σε εμάς, στην κυβέρνηση, στο κόμμα, αλλά και στον καθένα από εμάς, δίνοντας το μικρό του αγώνα να το αποφύγει. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πράγματι μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Να μην κοροϊδεύουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους συμπολίτες μας. Δεν έχουν θεραπευτεί οι πληγές 8 χρόνων μαυρίλας και 8 χρόνων μνημονίου. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι ξαναπαίρνουμε την τύχη μας στα χέρια μας, ότι τώρα τα μέσα επιδίωξης των πολιτικών που πάντοτε επιδιώκαμε, της κοινωνικής δικαιοσύνης, έχουν επιστρέψει σε εμάς και ότι από εδώ και πέρα θα είναι ευκολότερη η επούλωση αυτών των πληγών και πιο γρήγορη. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε με τιμιότητα και ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες, ακόμα και αυτούς που περίμεναν περισσότερα από εμάς, θα είμαστε πιστικοί. Ακριβώς γιατί λέμε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ.